Τον Ιούλιο του 2014, εδώ στην Αρκαδία, με έδρα την Τρίπολη, ιδρύθηκε ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αρκαδίας για τα παιδιά με νεοπλασματικές παθήσεις. Σαν αποστολή έχει να βοηθήσει τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο και νοσηλεύονται στα παιδογκολογικά τμήματα του νοσοκομείου Παίδων. Ο τρόπος που μπορεί να βοηθήσει αυτά τα παιδιά βάσει του καταστατικού του είναι με αιμοδοσίες, με αιμοπετάλια και με μυελό των οστών. Η χρονιά που μας πέρασε ήταν η πρώτη χρονιά που δραστηριοποιηθήκαμε στις αιμοδοσίες και τις δύο φορές στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω την ΠΑΕ Αστέρα Τρίπολης για τις ωραίες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει κάθε φορά για να στηρίξει το σύλλογό μας, ειδικά τον πρόεδρο, τον Γιώργο τον Προβίλο, τον Γιάννη τον Τάλα, τον Γιώργο τον Γιαμάνη και γενικά όλη την οικογένεια του Αστέρα. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, υγεία και καλή Ανάσταση. Νομίζω ότι τέτοιες μέρες, οι οποίες είναι αφενός μέρες της χριστιανοσύνης, αφετέρου μέρες δύσκολες που περνάει ο λαός μας, η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης θα μπορούσε να μην είναι παρούσα σε αυτή την κοινωνική εκδήλωση. Και πιστεύω ότι αυτές τις μέρες όλοι μας πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι και να προσφέρουμε ο καθένας ό,τι μπορεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που έκαναν ταξίδι αυτό. Έτσι, γιατί τους κάλεσε ο Αστέρας Τρίπολης για να παίρνει πρωτοβουλίες, όπως είπες, για τέτοια σημαντικά ζητήματα, ειδικά αυτές τις μέρες. Και νομίζω πως είναι αξιέπαινοι που βρέθηκαν εδώ και φυσικά οι άνθρωποι του Αστέρα μας φιλοξένησαν και παίξαμε ωραία μπάλα, ωραία τρόπος του λέγει δηλαδή. Το παλέψαμε πάντως. Εντάξει, ο Μπακόπουλος είναι καλός, αλλά το βασικό είναι ο σκοπός για τον οποίο γίνεται αυτό το φιλικό, που είναι πάρα πολύ σημαντικός, ειδικά αυτές τις μέρες. Που ξέρεις, γινόμαστε και πιο ευαίσθητοι. Κανονικά θα πρέπει να είμαστε όλη τη χρονιά, αλλά δεν πειράζει. Πολύ καλή πρωτοβουλία του Αστέρα Τρίπολης. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Το σκεφτήκαμε λεπτό, Κώστα, να έρθουμε έτσι. Γιατί όχι, βέβαια. Είναι και αντιτηλεοπτικό το παιδί. Ναι, δεν είμαι για τηλεόραση εγώ. Σε κάθε περίπτωση ήταν τιμή μας που μας κάλεσε ο Αστέρας για αυτή την εκδήλωση. Μακάρι να γίνονται τέτοια συνέχεια και εκτός εορτών. Είναι και οι καιροί τέτοιοι που είναι καλό να βοηθάμε ένας τον άλλο. Και μακάρι με τέτοιες εκδηλώσεις να περάσει όλους αυτό το μήνυμα ότι πρέπει να βοηθάμε και να ξεπερνάμε τα προβλήματα όλοι μαζί. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ταξίδι που κάνατε από την Αθήνα για να έρθετε να παίξουμε μαζί ένα φιλικό που είναι για ιερό σκοπό. Είναι θεσμός πλέον. Κάθε Πάσχα προσπαθούμε, και όχι μόνο κάθε Πάσχα, και σε ό,τι ευκαιρία βρίσκουμε με δραστηριότητες, να στηρίζουμε το Σύλλογο Παιδιών με Καρκίνο Άξιον Εστί, τις αιμοδοσίες του και όλες τις δραστηριότητες που κάνει. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, υγεία και του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ και να είστε πάλι εδώ. Εμείς ευχαριστούμε γιατί εντάξει, είναι τέτοιες εκδηλώσεις οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει ακόμα ένα τεράστιο μέρος ανθρωπιάς σε όλους μας, το οποίο βλέπουμε ότι φεύγει λίγο από άλλες περιοχές, αλλά τουλάχιστον αυτές οι προσφορές που γίνονται και από ομάδες όπως είναι ο Αστέρας, νοικοκυρεμένες ομάδες όπως είναι ο Αστέρας, είναι αυτό το οποίο μας κάνει να ελπίζουμε σε ένα πολύ καλύτερο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε, ελπίζουμε την επόμενη φορά να προσφέρουμε και εμείς περισσότερα γκολ και να μπορέσουμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω φυσικά για το Άξιον Εστί. Συνήθως τα ταξίδια έχουν ένα ωραίο τέλος, αλλά απελπιστούμε αυτή η προσπάθεια να έχει ένα ωραίο τέλος και να βοηθήσουμε το δυνατόν περισσότερο αυτά τα παιδιά. Αυτό το καλύτερο. Ό,τι καλύτερο μόνο για τα παιδιά αυτές τις μέρες.